όλους, είδαμε και το προηγούμενο βίντεο, κύριε Γιώργο. Και τώρα. Με τον Γιώργο τον Καποτά. Με τον κύριο Γιώργο τον Καποτά, τον φυσικοθεραπευτή. Που όπως και εσείς έτσι έχετε τονίσει, πρέπει να πηγαίνουν το γυναικείο κοινό εκεί πέρα και να τις συμβουλεύει και να τις δίνει συμβουλές και να τις. Να νιώθουν καλύτερα. Γιατί η φυσικοθεραπεία σημαίνει και μασάζ. Και όταν είναι και άντρας. Και όταν είναι και άντρας. Αυτό είναι. Εγώ θα πω ένα πράγμα τώρα, μιας και μου δίνετε δυνατότητα. Μιας και το τοποθετήσει έτσι. Τι άντρα, τι γυναίκα, αν είναι κάποιο καλό στη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, αυτό να ακολουθούμε. Αλλιώς είναι να πηγαίνει σε μια φυσικοθεραπεύτρια. Ναι, βέβαια, που τσίχνει κορμάρα και σε φτιάχνει με τα δάχτυλά τη, τα μακριά δάχτυλα. Και από ό,τι είδα και είχα παρακολουθήσει και εγώ την άλλη φορά, γιατί το είδα με πολύ ενδιαφέρον. Είναι επιστήμονας και κάνει και DNA εξέταση, ούτω ώστε να μπορεί για κάποια μελλοντικά θέματα υγεία. Αναφέρομαι, που πράγμα που δείχνει και συγκεκριμένα ότι είναι πολύ έτσι διαβασμένη, μορφωμένη, παρακολουθεί καινούργια σεμινά, γιατί αυτοί παρακολουθούν γενικότερα τις εξελίξεις ως τον τομέα τους. Έτσι. Λοιπόν, τώρα να φύγουμε από αυτό το θέμα λοιπόν και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στο έκανε ένα οδηπορικό έτσι, και βρέθηκε με τον Πάνο Αριανίδη, σωστά το λέω. Βεβαίως. Ο οποίος ήταν παίκτης του Survivor 1 στο Sky. Έτσι, και νομίζω είχε πάει και καλά ο συγκεκριμένος. Ναι. Όσον αφορά την αποδοσή του στο παιχνίδι. Τον βρήκε λοιπόν εσύ. Στην κατασκήνωση Green Cup. Στην κατασκήνωση Green Cup στα Λεχενά. Ναι. Και τι έγινε και τι υποκολούθησε και ποια είναι γεγονός ήταν ότι η συζήτησή σας. Στις κατασκηνώσεις θα πρέπει κάποιοι υπεύθυνοι που χειρίζονται τις κατασκηνώσεις και τις έχουν να προσφέρουν στους κατασκηνωτές δράσεις, αθλητικές δράσεις. Οπότε ο συγκεκριμένος, αναφέρουμε ότι πήγε εκεί να βοηθήσει τα παιδάκια. Ο συγκεκριμένος. Υπήρξε μία συνεργασία με την κατασκήνωση Green Cup, στην οποία επιμελούνται η οικογένεια Έφη Παναγιώτης, Μαρκέλα και Γιώργος Μπαρδάκης. Είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Η οποία έκρινε σκόπιμο και λόγω την έντονη αθλητική δραστηριότητα που είχε ο Αριανίδης και ήταν και αθλητής του ράγκμπι, τον είχαν, βεβαίως, τον είχαν και στις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Green Camp στα Λεχενά. Επειδή λοιπόν ο υποφαινόμενος έχει κάποια ενασχόληση, έκρινα σκόπιμο να του κάνω μια αθλητική κουβέντα, μια αθλητική συνάντηση για να μας πει τους ρόλους που επιτελούν οι κατασκηνώσεις όταν έχουν τέτοια πρόσωπα μέσα σαν υπεύθυνο στο χώρο στο τους. Χώρο τους. Ναι. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα, απλώς θα πάμε να δούμε τι μας δήλωσε ο Παναγιώτης ο Αριανίδης στην κατασκήνωση Green Cup στα Λεχενά. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Don't let go.
Ο αθλητικός δικαστής έχει μπουκάρει στην κατασκήνωση Green Cup, όπως λέγεται πράσινη κατασκήνωση. Και έκρινα σκόπιμο να μπουκάρω για να κάνω μια αθλητική συνάντηση με έναν άνθρωπο γνωστό πανελληνίος. Με τη συμμετοχή του στο Survivor και παράλληλα, επειδή είναι και αθλητής του rugby, είναι έτσι? Είναι κάπως έτσι. Παναγιώτης Αργιανίδης. Manager rugby, όπως λένε οι περισσότεροι. Μάλιστα. Κάτι το οποίο το χρησιμοποιήσαμε με την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι λιγάκι πιο έτσι εύηχο στον κόσμο και διαφορετικό για να κάνει εντύπωση. Μάλιστα. Το rugby λοιπόν, στη ζωή μου έχει μπει από αρκετά νωρίς. Υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας με όλες τις ομάδες ανά την Ελλάδα και είναι ένα άθλημα το οποίο αγαπά πολύ και θέλω να γίνει πάρα πολύ διαδεδομένο εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι γεγονός όμως ότι η κατασκήνωση Green Cup σε επέλεξε γιατί είσαι ένας άνθρωπος γνώστης όχι μόνο του rugby, γενικότερα του αθλητισμού και είσαι ένας καταξιωμένος αθλητής στον ελληνικό αθλητισμό. Η επιλογή, θέλω να πιστεύω, της οικογένειας Μπαρδάκη κατά την άποψη του αθλητικού δικαστή ήταν πετυχημένη. Θα πρέπει λοιπόν όχι να το αποδείξεις, ήδη το απέδειξες στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο, το αποδεικνύεις και στη δεύτερη και στην τρίτη κατασκηνωτική περίοδο. Και θα ήθελα έτσι να μου πεις δύο κουβέντες για την επιλογή σου εδώ στην κατασκήνωση Green Cup. Δόξα τω Θεώ, καταρχήν με τα παιδιά έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο, ήρθαμε και τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο. Προσπαθούμε να κάνουμε παιχνίδια για το Survivor αλλά και παιχνίδια Ολυμπιακών προδιαγραφών, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τον αθλητισμό, να γνωρίσουν το σώμα τους, να μάθουν μέσα από αυτό και να μπορέσουν αργότερα μέσα στο χειμώνα να ασχοληθούν είτε με ποδόσφαιρο, είτε με μπάσκετ, είτε με ράγκμπι, γιατί όχι, και με άλλα Ολυμπιακά αθλήματα. Στην κατασκήνωση αυτή έρχομαι πάρα πολλά χρόνια. Έρχομαι σχεδόν 10 χρόνια, οπότε η επιλογή της οικογένειας Μπαρδάκη ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ, με ξέρανε, τους ήξερα, οπότε συνεργαστήκαμε για ακόμα μια φορά άψογα και νομίζω ότι αυτά που έχουμε δώσει στα παιδιά μέχρι τώρα θα τους μείνουν έτσι εχέγγυα και πολύ ωραία εφόδια μέσα στο χειμώνα για να μας θυμούνται. Συνεχίζουμε. Αυτό που έλεγε από παλιά ο αθλητικός δικαστής, ότι η οικογένεια Μπαρδάκη ξέρει και επιλέγει μέσα από τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τις κατασκηνώσεις όλες τις χρονιές. Θα ήθελα, φίλε Πάνο, να μας πεις δύο κουβέντες. Πώς είναι το ημερήσιο πρόγραμμα, μια και από ό,τι είδαμε ξεκίνησε από την τραπεζαρία, συνεχίζεται εδώ στις όμορφες εγκαταστάσεις, στον καζόν και σε όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μας πεις λίγο πώς είναι το καθημερινό πρόγραμμα το δικό σου με τη συμμετοχή όλων των κατασκηνωτών αυτών που πραγματικά ενδιαφέρονται, είτε από τα αγόρια είτε από τα κορίτσια. Καταρχήν το project αυτό, το Survival Camp που γίνεται σε όλες τις πόλεις Ελλάδος και σε άλλες κατασκηνώσεις, είναι ένα τετραήμερο πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται κυρίως στην καθημερινή λειτουργία της κατασκήνωσης. Στις ελεύθερες ώρες υπάρχει προγραμματισμός και παιχνίδια και αγωνιστικού επίπεδου αλλά και παιχνίδια μυαλού, παιχνίδια σκέψης. Τα παιδιά πρέπει να συναγωνιστούν σωστά μεταξύ τους έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους και να μπορέσουν να πάρουν κάποια βαθμολογία και να κερδίσουν. Ξεκινάμε το πρωί από την τραπεζαρία ή και από κυνήγι θησαυρού, το οποίο είναι όλη τη διάρκεια της πρωινής ελεύθερης ώρας. Εν συνεχεία τα παιδιά ξεκουράζονται και το απόγευμα υπάρχει μια τρίωρη διαφορετική προσέγγιση αθλημάτων που γίνονται στις πισίνες, στη θάλασσα και εδώ στον αθλητικό χώρο των ποδοσφαίρων. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι κάνει τα παιδιά να είναι πολύ πιο δραστήρια, να θέλουν πολύ να παίξουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πιστεύω ότι η συμμετοχή σχεδόν όλων των παιδιών, είτε αγοριών είτε κοριτσιών, είτε σε κάποιο άθλημα είναι τεράστια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα παιδιά έρχονται όλες οι κοινότητες μαζί. Τους αρέσει πάρα πολύ γιατί τους αρέσει να αγωνίζονται και νομίζουν ταυτόχρονα ότι βρίσκονται και στο Survivor όπως ήμασταν εμείς. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο αν το διαχειριστούμε σωστά και μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά την έννοια του αθλητισμού και το αθλητικό ιδεώδες. Οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτό κερδίζουν πολλά πράγματα. Και σαν επίλογος όλης αυτής της κουβέντας, θα ήθελα να μου πεις, οι κατασκηνώσεις είναι χρήσιμες γενικότερα στην κοινωνία μας? Θεωρώ ότι ο ρόλος της κατασκήνωσης είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ειδικά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ από πολύ μικρό παιδί πάω κατασκηνώσεις, είτε σε εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις, είτε σε κατασκηνώσεις ιδιωτικές, είτε ακόμα και δημόσιες. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να εμπιστεύονται τα παιδιά τους να πηγαίνουν κατασκήνωση, να λειτουργούν λίγο μόνοι τους, να οριμάζουν τα παιδιά, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η κατασκήνωση δείχνουν ένα ρόλο το οποίο το παιδί μένει μόνο και πρέπει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι αναμνήσεις των παιδιών όταν
μεγαλώσουν, που σίγουρα 100% θα το θυμούνται σαν μια παιδική ανάμνηση και πολύ ωραίες φιλίες. Να μείνουμε λίγο όμως στην κατασκήνωση, στην πράσινη κατασκήνωση Green Cup, με τις τεράστιες έτσι εκτάσεις από αθλητικούς χώρους και με ένα όμορφο περιβάλλον, με τη θάλασσα και με όλα αυτά τα πράγματα. Αποδεικνύει πράγματι ότι αυτοί που έχουν τις κατασκηνώσεις αγαπούν αυτό που κάνουν και μιλάμε για την οικογένεια Μπαρδάκη, δίχως να υποτιμούμε και τις άλλες κατασκηνώσεις. Ξέρω ότι το Green Cup είναι μία από τις καλύτερες κατασκηνώσεις που έχω δουλέψει, ίσως και καλύτερη μπορώ να πω. Οι εγκαταστάσεις της είναι πάρα πολύ καλές, γιατί και περιλαμβάνουν όλα σχεδόν τα αθλήματα που μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί, από beach volley, μπάσκετ, τένις, 5x5, ποδόσφαιρα, σκάκι, τι να πω, τραμπολίνο έχει, πισίνες. Οπότε αυτόματα έχει πολλές ευκαιρίες για τα παιδιά. Αλλά σημασία έχουν ότι και τα στελέχη που επιλέγει η κατασκήνωση είναι πάρα πολύ δυνατά, τα οποία φροντίζουν τα παιδιά και τους δίνουν το έναυσμα το οποίο χρειάζεται για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτό που μετράει είναι τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία, να γνωρίζουν το σώμα τους, να αγαπήσουν τον αθλητισμό και το χειμώνα να κάνουν περισσότερες προπονήσεις και να ασχοληθούν με κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Και ένα προσωπικό θέμα. Ακούγεται ότι δεν σας βλέπω εδώ, ότι έχετε ένα καπέλο με 5 αστέρια, φανέλες, ιστορίες. Τι είναι αυτό καταρχήν? Τα αστέρια ήταν ένας τρόπος marketing το οποίο χρησιμοποίησα έτσι στο παιχνίδι, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό να ταυτοποιηθεί λιγάκι προς το τηλεοπτικό κοινό, και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Οι αστεράτοι, όπως λέω εγώ, τα παιδιά τους αστεράτους, είναι κάτι το οποίο τα παιδιά ταυτίζονται. Μην ξεχνάμε ότι η δική μας η γενιά μεγάλωσε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4 και το Euro, οπότε είχαμε αθλητικά πρότυπα πολύ σημαντικά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει κάτι πέρα από το στίβος στις τελευταίες περιπτώσεις, τελευταίες χρονιές. Οπότε νομίζω ότι τα παιδιά είχαν την ανάγκη να γατζωθούν σε εισαγωγικά από ένα αθλητικό κομμάτι, από κάποιους αθλητικά πρότυπα, τα οποία ίσως τα βρήκανε μέσα από το Survivor. Βέβαια, τα παιδιά δεν πρέπει ούτε να φανατίζονται ούτε να ταυτίζονται μέσα από αυτό το πράγμα, αλλά ίσα-ίσα με την καθοδήγηση των γονέων και των δασκάλων τους να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν με τον αθλητισμό. Και εσύ λοιπόν είχες αυτό το καπέλο, την ενδυμασία τέλος πάντων, με τα 5 αστέρια. Με τα αστέρια. Τα αστέρια της μπλούζας μου ήταν 36 όσο ήταν η ηλικία μου. Και τα καπέλα μου είναι μια σειρά από πράγματα που θα βγουν στην επικαιρότητα αργότερα. Μια σειρά ρούχων και αντικειμένων με αστέρια, τα οποία. Άρα είπες και την ηλικία σου. Είναι η ηλικία μου, είναι 36 το χρόνο. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ήμουν λίγο πιο μεγάλος από τους μαχητές. Μάλιστα. Θα πρέπει εγώ να πω ότι η άποψη του αθλητικού δικαστή, μια και έκανε αυτή την συνάντηση, ότι μπορούμε να του δώσουμε άλλο ένα αστέρι, να το κάνουμε 6 αστέρια. Θέλω να πιστεύω ότι και η κατασκήνωση, η πράσινη κατασκήνωση Greek Cup, θα το δώσει αυτό, γιατί πραγματικά έδωσε κάτι διαφορετικό για την κατασκηνωτική περίοδο του 2017. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στο φίλο τον Πάνο, ευελπιστώντας του χρόνου, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να είσαι και πάλι εδώ. Μαγάρα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Θα ήθελα και του χρόνου να είμαι εδώ. Εγώ εύχομαι στους τελεθεατές σου να έχουν ένα πολύ καλό χειμώνα. Οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά να ξέρουμε πολύ καλό ότι όταν είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, τότε όλα θα πάνε καλά. Οι δυσκολίες είναι πολλές, το πραγματικό survivor βρίσκεται έξω στη ζωή. Οπότε απλά κοιτάξτε να περνάτε καλά λίγο τηλεοπτικά, να δίνετε αγάπη στα παιδιά σας και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχει το νόημα ο αθλητικός δικαστής με τις αθλητικές συναντήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Και εγώ εύχομαι ότι καλύτερο. Παρακολουθήσαμε και το σχετικό βίντεο με τον Πάνο Αριανίδη. Που θα πρέπει να το τονίσουμε ότι το παράδειγμα της κατασκήνωσης Green Cup, όχι μόνο για τον Αριανίδη, αλλά γενικότερα με όλες αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες, πρέπει να το έχουν και οι άλλες παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ έχουμε ωραία. Κάτι άλλο? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Σου δίνω τον μπαλάκι, κύριε Γιώργο, γιατί αυτά ήταν τα θέματα μας τα σημερινά, που σημαίνει τέλος μέχρι εδώ. Εμείς να πούμε ότι θα τα λέμε κάθε Σαββάτο αθλητικές συναντήσεις μέσα από την τηλεόραση του ΟΡΤ, έτσι, και για τους διαδικτυακούς μας φίλους στο YouTube, φίλες και φίλοι, αθλητικές συναντήσεις μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές. Αυτά λοιπόν από την Νικολέτα Αναστασοπούλου και τον Γιώργο Αστερή, και ραντεβού το ερχόμενο Σαββάτο. Καλό βράδυ. Γεια σας.
παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.